Βράδυ Σαββάτου 21 Μαΐου βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας παρά την ημέρα που είναι Σάββατο και το βραδινό της ώρας. Ο Δήμαρχος ο κ. Παναγιώτης Γυρίνης είναι εδώ και μας δέχτηκε στο γραφείο του. Κύριε Δήμαρχε, η Νεροποντή των τελευταίων ημερών ήρθε να μας θυμίσει λίγο τις πρώτες ημέρες τότε που αναλάβατε στις αρχές του Σεπτέμβρη όταν είχε πλημμυρίσει η πόλη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συγκριθεί η Νεροποντή εκείνη της ημέρας με την βροχόπτωση που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είναι επίκαιρο και παίζει και ακούγεται πάρα πολύ. Προσφυγικό. Είδαμε πρόσφυγες να πλημμυρίζουν, είδαμε σκηνές να πλημμυρίζουν, είδαμε πολύ νερό μέσα στο στρατόπεδο. Έκανε κάτι ο Δήμος? Πράγματι, η σημερινή ημέρα μας θύμισε, μας γύρισε λίγο τη μνήμη μας πίσω στον Σεπτέμβρη του 2014, που και τότε, όπως και τώρα, αρκετή ποσότητα νερό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Βέβαια, η ετοιμότητα του Δήμου ήταν τέτοια και οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα και τότε και τώρα και δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές και ιδιαίτερες βλάβες. Το χαρακτηριστικό βέβαια της ημέρας αυτής, εν σχέση με την ημέρα του 2014 του Σεπτέμβρη, είναι ότι αυτήν τη φορά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον καταβλισμό των προσφύγων. Εκεί πράγματι κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού. Ο Δήμος άμεσα από το πρωί μπήκε στη διαδικασία, έκανε κάποιες ενέργειες. Τι ακριβώς κάνατε? Κατά το απόγευμα θεωρώ πως καλυτέρευσαν κατά πολύ τα πράγματα, ανοίχθηκαν κάποια αυλάκια και οδηγήθηκαν τα νερά τα οποία είχαν μαζευτεί στο χώρο εγκατάστασης των προσφύγων, οδηγήθηκαν στο παράπλευρο αποξαραντικό κανάλι, το οποίο πριν από λίγο καιρό εμείς προβλέψαμε και καθαρίσαμε και ήμασταν βέβαιοι πως αυτό θα δεχόταν όλες τις ποσότητες νερού που συγκεντρωνόταν μέσα και έτσι θα αποσυμφόριζε το σημείο της εγκατάστασης των προσφύγων. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, οι άνθρωποι επλήγησαν. Mm-hmm. Το νερό μπήκε μέσα στις σκηνές, δημιούργησε ζητήματα. Αλλά σε αυτό θεωρώ πως δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Με δεδομένο ότι όταν μας έγινε η πρόταση για την εγκατάσταση των προσφύγων και όταν ερωτηθήκαμε αν έχουμε κατάλληλους χώρους. Από ποιον? Από το στράτευμα κυρίως. Mm-hmm. Από ανθρώπους του στρατεύματος, κυρίως όμως από τον Υπουργό, τον κύριο Βίτσα. Η απάντησή μου ήταν ότι δεν έχουμε κατάλληλο χώρο για να φιλοξενήσουμε, παρόλο το ότι δεν ήμασταν αντίθετοι στο να φιλοξενήσουμε. Θέλω λίγο να συγκρίνω τον χώρο της δικής μας περιοχής, του καταβλισμού που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, με τον χώρο της Βέρειας. Όταν τότε λέγαμε ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, στο μυαλό μας είχαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να φιλοξενηθούν σε κάποια κτίρια, με κάποιες καλύτερες υποδομές, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρηθούν. Το βάσανό τους βέβαια θεωρώ πως θα έχει συνέχεια με την έννοια του ότι έρχεται καλοκαίρι, πάμε σε υψηλές θερμοκρασίες, 40 θεωρώ θα καταγραφούν έξω, 50 φαντάζομαι μέσα στη σκηνή. Αντιλαμβάνεστε ότι δικαιωνόμαστε για άλλη μια φορά όταν λέμε ότι ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος. Βέβαια όλοι είδαν, όλοι αναγνωρίσαν ότι εμείς τότε ανοίξαμε την αγκαλιά μας αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα και τα βάσανα και τις κακουχίες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι δεν ήμασταν αρνητικοί στο να έρθουν. Δικαιωνόμαστε όμως καθημερινά με δεδομένο ότι έτσι όπως είναι στημένος ο καταβλισμός, οι άνθρωποι αυτοί θα ταλαιπωρούν, θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Όταν λέτε ότι εκφράσατε την άποψή σας τότε, υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο αυτό, υπόθηκε Βεβαίως, κάπου. Σε όλες τις σκέψεις οι οποίες καταγράφησαν, αλλά και στη συνομιλία που είχα τότε με τον Υπουργό και σε μια απάντηση που έγινε προς τον κύριο Μπαλάφα, όταν ζητήθηκε να υποδειχθεί ο χώρος, είπαμε πως η περιοχή μας δεν διαθέτει τον κατάλληλο χώρο. Δεν διαθέτει χώρο με τις κατάλληλες υποδομές. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ, φιλοξενηθήκαν μέχρι στιγμής χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα. Εμείς είμαστε κοντά, είμαστε δίπλα. Από το πρωί ο Αντιδήμαρχος και η ΔΕΗ αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Και θεωρώ πως δώσαν λύσεις καταλυτικές και σωστές προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τη βροχή, τη βροχόπτωση, είδαμε χθες το βράδυ μεγάλη ποσότητα νερού πάλι να πέφτει στην πόλη. Δεν ξέρω εάν έχετε εικόνα. Μιλάμε για 4-5 το πρωί, δεν έχω ακριβή
ώρα για να προσδιορίσουν την βροχόπτωση. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκαν προβλήματα μέσα στην πόλη, μέσα στο Δήμο. Έχετε άποψη? Να πω ότι πάντα τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Βέβαια, όχι δικά μας παθήματα, παθήματα άλλων διοικήσεων προηγούμενων χρόνων. Εμείς σταθερά και ανελιπώς καθαρίζουμε, είτε ο καιρός είναι καλός, είτε ο καιρός είναι βροχερός, καθαρίζουμε τα φρεάτια των οβρίων υδάτων και διαπιστώσατε και μόνος σας ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η πόλη στράγγισε, τα νερά φύγαν και δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα και δεν επλήγησαν περιουσίες κυρίως, αλλά ούτε και σπίτια. Εδώ θέλω να πω ότι το ενδιαφέρον μας και η υποχρέωσή μας δεν είναι μόνο στην πόλη και στον καταβλισμό των προσφύγων. Όλη η επικράτεια του Δήμου είναι κάτω από την επίβλεψή μας και δεν επιτρέψαμε πουθενά να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Κλείνοντας, θα ρωτήσω τι κάνετε εδώ, δηλαδή σας βρίσκουμε στο γραφείο, είναι Σάββατο βράδυ, εσείς είστε στο γραφείο σας, έχετε ώρα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω από τι ώρα είστε εδώ. Από το πρωί, σχεδόν. Συντονίζετε κάποια προσπάθεια, τι κάνετε? Γνωρίζοντας ότι όλοι μου οι συνεργάτες, οι περισσότεροι από τους συνεργάτες, οι αρμόδιοι στα ζητήματα αυτά, είναι έξω και παλεύουν με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες, εγώ έπρεπε να είμαι εδώ για να συντονιστεί καλύτερα το έργο και να είναι πιο αποδοτικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.